παρουσία του κόσμου σε καιρούς πανδημίας είναι συγκλονιστική, ανέφερε στην κάμερα του Σούπε ο συγγραφέας και συνεργάτης της περιφέρειας Πελοποννήσου, Πέτρος Σαραντάκης. Δήλωσε δε εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις των μικρών παιδιών για την Ελληνική Επανάσταση. Το περίπτερο έχει σχεδιαστεί εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η τιμόμενη περιφέρεια λόγω της σπουδαίας προσφοράς στην Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό και κάναμε αμέσως αποδεκτή την πρόταση της ΔΕΘ να έχουμε το συγκεκριμένο περίπτερο. Θα το χαρακτήριζα δίδυμο. Αναπτύσσεται σε δύο κύτταρα. Είναι στην είσοδο από την πλευρά της Εγνατία. Ήθελα να σας πω, είμαι από την αρχή εδώ στην έκθεση. Η παρουσία του κόσμου σε καιρούς πανδημίας είναι συγκλονιστική. Μικρά παιδιά, τα οποία γνωρίζουν το Θούριο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ένας μικρό αγόρι που γνώριζε και έδειχνε στη μητέρα του και στον πατέρα του όχι μόνο τα ο Νικηταράς, Νικήτας Σταματελόπουλος, πατέρα του, λέει Νικηταράς. Επίσης, πολλοί μπερδεύουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο με τον παλαιό πατρόν Γερμανό. Ο Πιτσιρικάς ήταν σίγουρος ότι είναι ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος έχει επισκεφτεί το περίπτερό μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα σταμάτησε και με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργός η κυρία Μενδώνη, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, η πρόεδρος του 2021, έμεινε ενθουσιασμένη από την παρουσία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για όλες τις ώρες ήταν και ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Νίκας, ο οποίος συζήτησε με τους επισήμους. Θα είναι η έκθεση ανοιχτά μέχρι αύριο το βράδυ. Έχουμε δεχθεί δεκάδες αιτήματα από το χώρο της εκπαίδευσης και θα μας προβληματίσει πώς θα μπορούσε να πάρει μια άλλη μορφή. Πιθανόν μια διαρκή έκθεση για τον επόμενο ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη να έχει παρουσία η περιφέρεια Πελοποννήσου. Αληθεύει ότι τις περισσότερες μέρες και κυρίως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τριψήφιο αριθμό επισκεπτών που αυτό επιβεβαιώνει ότι πραγματικά μέσα στην 85η έκθεση η περιφέρεια Πελοποννήσου κατάφερε να πετύχει το στόχο της. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Είναι έτσι ακριβώς, επειδή δεν έχω λείψει λεπτό από τα δύο κύτταρα του περιπτέρου της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν περιμέναμε σε καιρούς πανδημίας και σε καιρούς όπου ουσιαστικά το 40% έχουν αποκλειστεί γιατί δεν έχουν κάνει εμβόλιο από το να έρχονται στην έκθεση. Δεν περιμέναμε αυτή τη μαζική προσέλευση. Αλλά στα πλαίσια των εορτασμών, όπως αναφέραμε, το 2021, η περιφέρεια Πελοποννήσου δούλεψε επαγγελματικά. Εμείς θέλαμε και νομίζω το καταφέραμε, αυτή ήταν και η κατεύθυνση του κυρίου Νίκα, να κάνουμε ένα περίπτερο σαν να ήταν μια ΔΕΘ του 2018, του 2019. Νομίζω ότι σε πολύ σημαντικό βαθμό το καταφέραμε. Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η περιφέρεια Πελοποννήσου δούλεψε επαγγελματικά, τόνισε ο κύριος Σαραντάκης. Έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στον άνθρωπο που θεμελίωσε και αγωνίστηκε όσο κανένας άλλος για την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι σκηνή από την Ναυμαχία του Ναβαρίνου, του ζωγράφου Θεόφιλους Λί. Αν προχωρήσουμε λίγο πιο κοντά και στρέψουμε την κάμερα στα δεξιά, θα δούμε ένα αφιέρωμα στην πρώτη εφημερίδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, στην εφημερίδα Σάλπινγκς την Ελληνική. Εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1821 στην Καλαμάτα, εκδόθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Φαρμακίδη, αλλά μόνον για 3 φορές. Μόνο 3 φύλλα βγήκαν από αυτή την εφημερίδα και οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες, αλλά όπως έχουν γράψει οι ιστορικοί, παρενέβαιναν κάποιοι και στο έργο του δημοσιογράφου από εκείνες τις μέρες. Συνεχίζω. Να, δεν πειράζει, μην το δείξεις αυτό. Δεν χάσεις. Και συνεχίζουμε τώρα με τον πίνακα του Ευάγγελου Δράκου που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Είναι η απελευθέρωση της Καλαμάτας. Το κείμενο που ακολουθεί, Μοριάς τόπος ηρώων.
τα λέει όλα. Εδώ γεννήθηκαν, στον τόπο μας έδρασαν, διαδοξάστηκαν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Γρηγόριος Πέμπτος, Μαυρομιχαλαίοι, Νικηταράς, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Νοταρέοι, Αναγνωσταράς, Πλαπουτέοι, Δελιγιανέοι, για να αρρύθμιτοι ακόμη συμπατριώτες μας οι οποίοι αγωνίστηκαν και μας χάρισαν την ελευθερία μας. Προχωρώντας σε αυτό το χώρο έχουμε αφιερώσει έχει τοποθετηθεί ένας χάρτης του 1688 του Μοριά, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Έχει τυπωθεί ο χάρτης αυτός στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Στα δεξιά μας βλέπουμε σκηνή από την απελευθέρωση της Μονεμβασιάς και το αντίστοιχο κείμενο είναι η αλήθεια. Ο Μοριάς ήταν η καρδιά της Επανάστασης του 21. Εκεί άναψε η σπίθα, η φλόγα της Λευτεριάς, εκεί ανδριώθηκε και εκεί ολοκληρώθηκε στα νερά του κόλπου του Ναβαρίνου. Στα αριστερά μας στη συνέχεια υπάρχει αφιέρωμα στην Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου. Η φωτογραφία είναι τοιχογραφία από την αίθουσα των Τροπαίων της Βουλής. Στο κάτω μέρος, εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το κείμενο από την Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο. Συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας στο πρώτο κύτταρο του περιπτέρου της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι αφιερωμένο στην Πελοποννησιακή Γερουσία. Ιερά Μονή Καλτεζών, 26 Μαΐου 1821. Εκεί όπου ακούμπησε η Ελλάδα, εκεί όπου ξεκίνησε η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους.